πάμε εδώ σε αυτόν τον, σε άλλον ένα ευλογημένο και ξεχωριστό τόπο της Κρήτης, στο Μύρτο, στην περιοχή της Ιεράπετρας, παραδόσεις και αξίες στο συγκεκριμένο μέρος μένουν αναλύωτες εδώ και χρόνια και μία περιοχή βέβαια με κύριο χαρακτηριστικό την έντονη τουριστική κίνηση. Το προσπαθούν αρκετά και ο Δήμος και οι φορείς αλλά και οι κάτοικοι. Πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Παντελάκη, είναι πρόεδρος κοινότητας Μύρτου Ιεράπετρας και μάλιστα είναι γνωστή, καλησπέρα πρόεδρε, είναι γνωστή η περιοχή σας και ως η περιοχή με τις 320 ημέρες ήλιου, ηλιοφάνειας, καλοκαιρίας. Τι κάνετε? Είναι γεγονός, γεγονός. Δεν πω ότι ο Μύρτος έχει αυξημένη ηλιοφάνεια. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, που εκεί ανήκω εμείς, η βιομηχανία, εκτός από την τουριστική βιομηχανία, αναπτυγμένη και η αγροτική βιομηχανία, γιατί ακριβώς οι καιρικές συνθήκες και ο ήλιος, η ηλιοφάνεια είναι μεγάλη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό ευνοεί τις καλλιέργειες. Αν δείτε εδώ, φάτε από εδώ πορτοκάλια ή μούσμουλα που είναι τώρα η εποχή τους, θα καταλάβετε τη διαφορά από μια περιοχή, από το ένα μέρος στο άλλο. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με την τουριστική κίνηση. Δεν ξεκίνησε ως ένας τουριστικός προορισμός πριν από κάποιες δεκαετίες η περιοχή, ωστόσο εξελίχθηκε χάρη στις πρωτοβουλίες και στο γεγονός ότι επενδύσατε σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ο Μύρτος ήταν πάντα ένας προορισμός, όχι όμως της σημερινής του μορφής. Καταρχάς, όπως είπαμε προηγουμένως, έχει πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια. Οι προσπάθειες όλων των επιχειρηματιών, οι οποίοι είναι ντόπιοι επιχειρηματίες, κάτοικοι, οι περισσότεροι είναι άνθρωποι που είναι από εδώ, από το Μύρτος. Επενδύσαμε σε εποχές που δεν ήταν ακόμα γνωστός σαν προορισμός, ελάχιστος ήταν ο κόσμος. Σιγά σιγά, με τη βοήθεια των επιχειρηματιών, οι οποίοι κατέβαλαν προφανώς μεγάλη προσπάθεια, με τη βοήθεια της κοινότητας, όσο ήταν η κοινότητα μόνη της, μετά ενωθήκαμε την Ιεράπετρα, κατεβάλλονται προσπάθειες από το Δήμο, από όλους και έχουμε επιλύσει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Εδώ που στέκομαι, για να καταλάβετε, εγώ είμαι εδώ από το 1980. Κατάγομαι από εκεί, από το Ηράκλειο. Όταν ήρθα εδώ που βρίσκομαι, δεν μπορούσες να κάνεις μπάνιο. Για να καταλάβετε τι έχει αλλάξει, θα γυρίσω λίγο να δείτε την παραλία του Μύρτου. Βέβαια, γυρίστε. Δεν νομίζω ότι έχει άλλη παραλία σε πολλά σημεία της Κρήτης. Δέστε, η μία μεριά είναι από εδώ. Δέστε από την άλλη μεριά. Αυτά όλα γίνανε και γίνανε ακριβώς επειδή δημιουργήσαμε ένα κρυπηδότικο και στο λιμάνι του Μύρτου ένα μπαστούνι, ας το πούμε έτσι. Ναι. Το οποίο έχει γεμίσει την παραλία με άμμο. Είναι μία από τις ωραιότερες παραλίες, τεράστια παραλία και πάρα πολύ ωραία. Έχουμε δημιουργήσει υποδομές για τουρισμό, όχι τον τουρισμό το οποίο γνωρίζει ο κόσμος, τα all inclusive και τέτοια. Ο Μύρτος λειτουργεί τουριστικά, τα εισοδήματα διαχέονται, λειτουργούν κάθε ένα στη δουλειά του. Τα ξενοδοχεία στη δουλειά τους, χωρίς να έχουν all inclusive, συνειδητή επιλογή. Ο κόσμος εδώ, έχουμε πελάτες οι οποίοι έρχονται 2, 3 και 4 φορές το χρόνο, που σημαίνει ότι βρίσκουν κάτι θετικό σε αυτό το χωριό. Έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες περιοχές ότι δεν μας πιάνει αέρας. Ξέρουμε, μας πιάσει 3-4 φορές σε ζώνη, άντε 5. Πουθενά στην Κρήτη μπορεί να κάνεις μπάνιο ή πιθανόν σε ελάχιστα σημεία, για να μην υπερβάλλω. Εδώ θα κάνεις μπάνιο, όποιος καιρός είναι. Αυτά όλα τα χαρακτηριστικά του δίνουν ένα ιδιαίτερο προσόν και το έχουν καταστήσει ένα προορισμό οικογενειακό. Είναι για οικογένειες, δεν είναι για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε κάπου να βασανίσουν και να βασανιστούν, όπως θα έλεγα εγώ. Ένας ξεχωριστός προορισμός ξεγνιασιάς, χαλάρωσης. Με την παράδοση και τις αξίες και τα ήθη και τα έθιμα να παραμένουν στο προσκήνιο, χάρη στις προσπάθειές σας. Ακριβώς. Λοιπόν, να ευχηθούμε, πρόεδρε. Ναι. Καταρχάς γνωρίζονται με τους ντόπιους. Πολύ σημαντικό. Είναι οι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες και τουρίστες που έρχονται κάθε χρόνο εκεί στην περιοχή σας. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή σεζόν. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πριν κλείσουμε, που και άλλη μια φορά μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε
και να... Και θα τα ξαναπούμε, πρόεδρε. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σεζόν και θα έρθουμε και από εκεί να κάνουμε και ρεπορτάζ, να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.